Τακώθηκε χθες στην ημερίδα του Πασόκ. Στα γενέθλια. Πάμε στον κύριο. Έχουμε δηλαδή ζητήματα με το λεφτά υπάρχουν. Πάει, αυτό τέλειωσε. Και αυτό. Καλό είναι η Κουμουνδούρου να, να βλέπει τι σημαίνει το λεφτά υπάρχουν. Γιατί μας. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη στο Πασόκ, ξέρετε, η επανάληψη είναι ταχυτέρα. Είναι ταχυτέρα τη προηγούμενη. ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει με αυτή την έννοια που το λέει. Στην πραγματικότητα το λέει. Υπόσχεται του πάντε στα πάντα. Λοιπόν, για πάμε κύριε Σταθάκη. Τι λέτε, να ξεκινήσουμε με το Παρίσι και θα πάμε και σε όλο αυτό. Εσείς περιμένετε κάτι συγκεκριμένο από εκεί, απτό, μετρήσιμο, δεδομένο. Για όποιον έχει διαβάσει το μεσοπρόθεσμο, το οποίο παρουσίασε ο κύριος Φιλιππίδης, εννοώ τα πλεονάσματα που καλείται να δημιουργήσει η χώρα. Είναι θηριώδη. Και για όποιον γνωρίζει την πραγματική εξέλιξη των μεγεθών, η οποιαδήποτε συζήτηση για φόρο ελαφρύνσης είναι άνευ νοήματος από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, είναι νομίζω για λόγους εντυπωσιασμού. Και αφορά αποκλειστικά φόρους που αποδεδειγμένα, επειδή ξεπέρασαν όπως ο φόρος πετρελαίου. Κάθε φόρος, ξέρετε, έχει ένα όριο. Άμα το βάλεις παραπάνω, μετά δεν βάλεις όρια. Και θα χάσεις και από το κάτω. Έχεις λοιπόν ορισμένες κατηγορίες φόρων που έχουν αποδεδειγμένα προκαλέσει τα αντίθετα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να συζητηθούν προκειμένου να βελτιωθούν τα φορολογικά έσοδα. Στον έμφυα, για να το κλείσουμε το θέμα. Ο έμφυα είναι χαράτσι συν ΦΑΠ συν 30%. Χαράτσι συν ΦΑΠ συν 30%. Η Ελλάδα. Εσείς είπατε χθες θα το καταργήσει ο Τσίπρας. Το καταργήσουμε το έμφυα. Δεν επιδέχεται ως καμία διόρθωση. Όχι. Θα σου το πω πολύ απλά τώα. 1,9. Πείτε το μια και είμαστε σε αυτό. Που είμαστε, είναι πολύ απλό το θέμα. Στην Ελλάδα έπαιρνε ένα δις πριν από την κρίση από αγοροπολισίες ακινήτων και 500 εκατομμύρια από φόρο ακίνητης περιουσίας. Παίρναμε λοιπόν 1,5 δις το χρόνο πρώτης κρίσης. Μάλιστα. Μπαίνουμε στο μνημόνιο, καταραίουν οι αγοροπολισίες, το πάει ένα το δις, ένα δις, πάει το ένα δις, έρχεται το χαράτσι και αντικαθιστά το ένα ο λίγον επαυξημένο για να πάρουμε 1,9. Μάλιστα, ακριβώς. Αυτό. Αντί 1,5 1,9. 1,9. Έρχεται μετά ο έμφυα, ο οποίος 1,9 από το χαράτσι συν τα 500 που παίρνουν. Συν τα 500 και 2,400. Τα 500, ναι. Αυτό. Λέω διπλασιάζει. 30% μέχρι το 2,600 δεν είναι 30%. Από την απόλυτη αναβάθμιση. Δεν είναι 30%. Από το 2,4 το 2,6. Όχι μόνο αντικαθιστά το φόρο των αγοροπολισιών, τον επαυξάνει επί 2. Και φτάσαμε στο 2,4-2,5. Και έρχεται μετά ο έμφυα και το πάει στα 3,2-3,4. Στα χαρτιά είναι ίσως και οριακά παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω, ναι. Ακούμε ευλάβεια το ότι θα εισπράξουμε τόσα. Αλλά ο φόρος έχει αύξηση σε σχέση με το ΦΑΠ συν χαράτσι 30%. Πάμε στην κατάργηση τώρα. Μέρος εσείς λέτε είναι για τους πελάτες ή είναι για περισσότερους. Είναι οριακά, είναι για περισσότερους. Είναι οριακά περισσότερους. Για τους ίδιους πελάτες, ο μέσος Έλληνας το καταλαβαίνει. Με τι θα τον αντικαταστήσετε, κύριε Σταθάκη? Ο μέσος Έλληνας παίρνει 10 με 15% παραπάνω φόρο για ακριβώς τα ίδια κινητά. Τα λεφτά θα χρειαστείτε κι εσείς πάντως. Εντάξει, θα το καταργήσετε. Με τι θα τον αντικαταστήσετε και με τι ποσό? Κοιτάξτε, εάν ο έμφυα τον δει με τη στενή δημοσιονομική πλευρά που το χειρίζεται η Τρόικα και η κυβέρνηση, προφανώς εμείς αυτό το φόρο δεν μπορούμε να τον επιβάλλουμε, θα τον καταργήσουμε. Θα αντικατασταθεί από ένα φόρο ακίνητης περιουσίας που προϋπήρχε στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ο άρα οποίος θα μπει και ένα όριο, φαντάζομαι. Βέβαια, θα μπει ένα όριο. Γιατί είχατε πει διάφορα από 400, 400, 200, και ακόμα δεν πολλά. Να έχουμε καμία μεταφυσική τέτοια. Όταν αποκατασταθεί η αγοροπολισία του ακίνητου, θα ξαναρχίσει να φέρνει το φόρο ακίνητα που φέρνουν τα ακίνητα. Ο κανόνας είναι ένας. Και το επισημαίνω αυτό και το υπογραμμίζω και το τονίζω. Πάνω από 1% του ΑΕΠ δεν μπορεί να φέρνει ο φόρος της ακίνητης περιουσία. Μαζί με τις αγοροπολισίες. Άρα για να είναι ένας φόρος ο οποίος να είναι δίκαιος, δηλαδή να αφορά πραγματικά τη μεγάλη περιουσία και η οποία πληρώνεται σε όλη την Ευρώπη, και για να έχει στην Ελλάδα το φόρο της μεταβίβασης της αγοροπολισίας που είναι πιο λογικός γιατί αφορά τα εισοδήματα. Εγώ πάω και αγοράζω ένα εισόδημα. Προφανώς. Επομένως, κάνεις μια πράξη. Ενώ ο άλλος έχει ένα ακίνητο, πας και του λες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, πλήρωσε. Δεν γίνεται, είναι άδικο ο φόρος. Λοιπόν, θα καταργήσουμε τον έμφυα, θα αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε ένα δίκαιο σύστημα το οποίο να έχει μια λογική και να είναι συμβατό με τα δεδομένα της κοινωνίας σήμερα. Επειδή πάντως για όλους τους παραμέτρους πάντα λέτε κάτι διαφορετικό και ελαφρότερο, και λογικό το βρίσκω εδώ που τα λέμε, πρέπει όταν σουμάρετε όλα αυτά τα οποία λέτε
να βγάλετε και ένα ισολογισμένο και ισορροπημένο προϋπολογισμό. Γιατί εγώ προσπαθώ. Κάντε όλοι, μια εβδομάδα υπομονή, να μιλήσει ο Τσίπρας. Όλα κοστολογημένα. Όλα είναι κοστολογημένα. Γιατί όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει να τα προσθέσω, μου λείπουν κάτι δεκάδες δισεκατομμύρια. Και λέω αυτά τα δισεκατομμύρια, αν ομιγέννητο και τα λοιπά, εσείς βρεθείτε με αυτά που λέτε. Να έχετε τη δύναμη να τα κάνετε, από πού θα τα πάρετε. Θα μας τα πούν στη δηλαδή, αυτό λέει. Ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα. Ειλικρινή κουβέντα κάνω. Περιμένω και εγώ να τα δω. Αυτό θα το δούμε στη ΔΕΘ, κύριε Σταθάκη. Το κοστολογημένο πρόγραμμα που ΣΥΡΙΖΑ θα το δούμε στη ΔΕΘ. Βεβαίως. Δεν υπάρχει μέτρο το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα ανοίξετε το κυβερνητικό σας πρόγραμμα. Όχι, θα κοστολογήσουν τα όνειρα. Θα κοστολογήσουν τα όνειρα. Στην πραγματική οικονομία είναι όνειρο αυτό που λέτε. Και εγώ θα το θέλω. Ελάτε να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε γιατί είναι πιεστικό αυτή την ώρα. Μιλήσει και ο κ. Δόλιος και να ανοίξουμε και την κουβέντα. Ελάτε.